ώρα που οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε κύκλωμα των ναρκωτικών, έπαιρναν το δρόμο για τη φυλακή, πέντε συναδελφοί τους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στο άκουσμα της προφυλάκησης των αστυνομικών, τα συγγενικά τους πρόσωπα δεν άντεξαν. Λιποθύμησαν και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Εξαγριωμένη για τη δικαστική εξέλιξη ήταν και οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στα δικαστήρια για να συμπαρασταθούν στους κρατούμενους συναδέλφους τους. Οι εικόνες αυτές των αστυνομικών που όχι μόνο χειροκροτούσαν και επιφημούσαν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους, αλλά στρέφονταν και κατά των ανδρών της ασφάλειας που τους συνέλαβαν, έγιναν η αιτία να απερθούν σκληρά μέτρα από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Μπράβο! Πέντε από αυτούς που αναγνωρίστηκαν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία, ενώ για τους υπόλοιπους διατάχθηκε έρευνα. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι συνεργάζονταν με τους εγκεφάλους της πείρας στη μεταφορά και πώληση των ναρκωτικών, ενώ φέρονται να τους έδιναν ακόμη και ηρωίνη από τις ποσότητες που είχαν κατασχεθεί. Οι διάλογοι των αστυνομικών με τα μέλη της συμμορίας είναι αποκαλυπτικοί. Τώρα βγαίνω έξω από την Αθήνα. Θα κάνω κανένα τρίωρο, τετράωρο να φτάσω. Εγώ για τη Ζάντα λέω, ρε. Αύριο. Όχι, ρε, θα το κάνουμε σήμερα. Μπαμπαμ, εμείς θα έρθουμε σε 3-4 ώρες. Πού θα είστε εσείς? Εκεί σε σένα. Πού θα βρεθούμε? Πάνω στην Εγνατία, εκεί που είμαστε το πρωί? Ναι, εκεί, εγώ είμαι Κατερίνη. Είναι εντάξει, Ζάντα. Μισή, έτσι? Ναι, ναι, μα ίδιο είναι. Ακριβώς μισή, ε? Ίδιο, από μάτι και από φάτσα, και θα δεις από μόνος σου. Εντάξει. Στην ανακρίτρια, οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για σκευωρία και κατηγόρησαν τους συναδέλφους τους ότι αλείωσαν τις απομαγνητοφωνήσεις των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Γιατί οι αστυνομικοί να εμπλέξουν εσάς στο κύκλωμα? Το έκαναν γιατί έχω πολλά στοιχεία σε βάρος τους. Συνολικά 21, ανάμεσά τους και οι 3 αστυνομικοί από τα 35 μέλη της πείρας που συνελήφθησαν, έχουν προφυλακιστεί.